μου εμπιστεύτηκε αυτή τη βραδιά, τη ζεστή βραδιά, την όμορφη βραδιά, να πούμε δύο λόγια για το ασημοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος. Αυτό το προαιώνιο ασημοπράσινο φύλλο στο προαιώνιο πέλαγος που περιβάλλει όλη τη γη. Είναι η ελιά. Όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο της κυρίας Ορότου, διαπίστωσα πράγμα. Η ελιά δεν είναι κάτι, είναι σύμβολο, φορτισμένο σύμβολο από τα πανάρχια χρόνια που χάνονται στην αχλή της προϊστορίας, αλλά είναι κάτι συνηθισμένο. Ένα θέμα που το έχουμε πολύ διαβάσει, έτσι. Έχουν καταπιαστεί με αυτό διάφοροι ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφοι, καστικοί, γλύτες, τα πάντα. Όμως, διαπίστωσα με πολύ χαρά ότι η Στέλλα αυτό το προαιώνιο σύμβολο, το φορτισμένο, είναι το σύμβολο της ειρήνης, το σύμβολο της νίκης, γιατί εμείς οι Έλληνες, ας μην ξεχάσουμε ότι στεφανώναμε τους Ολυμπιονίκες μας, έτσι, με τον κότινο της νίκης, που ήταν το κλαδί της αγγελιάς που κοιτάξει ο Ηρακλής στην Ολυμπία. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονταν μόνο για ένα κλαδί ελιάς. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε την ιερότητα αυτού του κλαδιού. Πέρασε μέσα από τη χριστιανική θρησκεία, μέσα από τη λαϊκή θρησκεία. Έχει φτάσει σε εμάς για κάτι το αγνό. Η Στέλλα λοιπόν τι έκανε. Είχε μια περίφημη ιδέα. Κυρία Φιωρότου, την καταπληκτική. Αυτή η ελιά ξεκίνησε από μια ανθρώπινη ψυχή, τόσο δοσμένη στον άνθρωπο, στην αγάπη, στην ειρήνη του κόσμου, αυτός ο άνθρωπος είχε αγκαλιάσει με μια τεράστια αγκαλιά όλο τον κόσμο, και αυτός ο άνθρωπος ήταν γυναίκα. Ας με συγχωρήσουν οι κύριοι που είναι εδώ, αλλά και η ελιά είναι θηλυκού γένους, αλλά αυτό που είδε και πραγματικά είναι μέσα στην έννοια της ελιάς, αυτό που είδε και η Σωρό, ποιο είναι, ότι είναι η τρυφερότητα, είναι η αγάπη, είναι η φροντίδα. Και πώς εκφράζεται μέσα από την ελιά. Με αυτό το ταπεινό λάδι που δίνει, που είναι η βάση της ζωής μας. Ο Θεός έχει τάξει ο άνθρωπος να ζει πρωταρχικά από το λαδάκι της ελιάς. Που ακόμη κι αν είναι ισχνό, ακόμη κι αν είναι λιγοστό, δίνει ζωή. Όπως δίνει ζωή μια γυναίκα. Η γυναίκα είναι φτιαγμένη να δίνει ζωή. Μέσα λοιπόν από τους συμβολισμούς της, από όλη αυτή την αγάπη που προσπαθεί, που δίνει η κυρία Σωρότου, τι είναι. Αυτή η γυναικεία ψυχή έγινε η ελιά. Για να παραμείνει αναλύωτη αυτή η αγάπη, αυτή η ιδιωτερής προσφορά της στους αιώνες. Και όχι μόνο αυτό. Άρχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Να διασπείρεται σε όλο τον κόσμο. Να εξακτινίζεται σε όλο τον κόσμο. Και την ευεργετική της προσφορά να τη δέχονται όλοι. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο μέσα εκεί. Η ελιά είναι και η ελπίδα. Όπως η γυναίκα δίνει την ελπίδα. Πώς δίνει την ελπίδα, γιατί γεννάει παιδιά. Έτσι δεν είναι. Ας μην ξεχάσουμε ότι από την ελληνική προϊστορία ακόμα, οι αρχαίοι Έλληνες, στα πανάρχια χρόνια μας, από τα ειδόλια τα οποία βλέπουμε στις βιτρίνες των μουσείων, τι είναι, έχουμε τα ειδόλια που παριστάνουν τη μητέρα γη, την μητέρα θεά. Έτσι λοιπόν, ταυτίζεται η έννοια της ηλιάς με την μητέρα, την καλή μητέρα. Και έχει κάτι που μέσα εκεί, γιατί είναι και εκπαιδευτικός, πάνω απ' όλα η κυρία Σωρότου, και έχει μία διαπίστωση. Η γυναίκα από τη φύση της έχει ταχθεί να γεννάει παιδιά, να μεγαλώνει παιδιά και τοποθετεί κάτι στη σωστή του βάση. Δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει παιδιά, είναι και αυτή που δίνει την ψυχή της στα παιδιά, που μεγαλώνει τα παιδιά, γιατί δυστυχώς έχουμε δει μητέρες που πετούν τα παιδιά τους.
καλή ώρα που συνέβη, για πολλούς και διαφόρους λόγους που μπορούμε να τους αναλύσουμε τώρα, αλλά η γυναίκα από τη φύση της, είτε αποκτήσει φυσικά της παιδιά, είτε όχι, έχει αυτό το μητρικό που λέμε φύτρο. Ίσα όμως στο βιβλίο παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Μα και εντάξει, αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο. Υπάρχει ένα σχολείο. Είναι ο φυσικός μας χώρος, κυρία Σωρότου. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Ένα σχολείο που το έχει φτιάξει με κουκουβάγια. Η διευθύντρια του σχολείου, η ιδρύτρια του σχολείου είναι κουκουβάγια. Και η κυρία Σωρότου τοποθετεί μέσα σε αυτό το σχολείο τι άραγε. Όχι ανθρώπινες φυσιογνωμίες, όχι ανθρώπινα πλάσματα. Πλάσματα του Θεού κι αυτά, πτήνα, ζώα, του δάσους. Μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Κυρία Σωρότου είναι ένα παραμύθι και για μικρούς και για μεγάλους, που δεν είναι παραμύθι. Περικλεί μέσα τόσες έννοιες, θα ήθελα να σας πω, ότι η κάθε πρόταση που έχει μέσα μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για ένα ολόκληρο βιβλίο, για μια ολόκληρη μερίδα, για ολόκληρες λέξεις. Έχει αυτό το χάρισμα συγγραφέας. Πάλι να πω, επειδή είναι εκπαιδευτικός, επειδή είναι παιδαγωγός, επειδή ανάλωσε τη ζωή της μέσα σε αυτήν την κοινωνία των παιδιών που ο Θεός και η πολιτεία μας έχει τάξει να στεκόμαστε δίπλα, διότι το λειτουργήμα, Ευαγγέλη, ποτέ, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού είναι, φίλες και φίλοι, πολύ ευαίσθητο, πολύ βαρύ, δυσβάστακτο. Άσχετο αν πολλοί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε στα χέρια μας να πλάσουμε παιδιά που μας εμπιστεύεται η πολιτεία. Είμαστε εμείς, είτε το θέλουμε είτε όχι, που δημιουργούμε μια νέα κοινωνία. Εμπολής. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κοινωνία της κυρίας Σωρότου, δεν είναι όλα τα παιδιά. Ακριβώς είναι όμως μια κοινωνία σχολείου. Άλλα αγαπούν τα γράμματα που τους λέει κουβάλια, έτσι. Άλλα όχι. Είναι ακριβώς αυτό που συναντούμε εμείς μέσα στην τάξη. Αλλά εμείς λειτουργούμε για όλα τα παιδιά. Έτσι. Και αυτά που πιστεύουμε ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι δεν μας ακούν, ότι κάνουν διάφορα πράγματα, έχουν περάσει τα μηνύματά μας μέσα στην ψυχή και στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί το έχουμε συναντήσει. Υπάρχουν όμως και κάποια πλάσματα τα οποία δεν είναι σαν τα άλλα. Και η κυρία Σωρότου προσπαθεί να διδάξει μέσα το βιβλίο της τι άλλο, την ισότητα, την μη διάκριση, έτσι, σε παιδιά τα οποία μπορεί να μην είναι όπως εμείς τα θεωρούμε φυσιολογικά, δεν είναι, γιατί το κάθε παιδί έχει τις δικές του αξίες, τις δικές του ιδιαιτερότητες και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Το ύφος της είναι τόσο απλό, είναι τόσο κατανοητό και συνάμα, θα το ξαναπώ, είναι επιστημονικό. Έχει κι άλλη μια καινοτομία μέσα στην καινοτόμο ιδέα της και όπως το δίνει, γιατί υπάρχουν εικόνες που παρόλα. Βλέπεις την ελιά να κουράζεται από τα πάθη του κόσμου. Βλέπεις εκεί που ξανασηκώνεται να δώσει το φως, το άναμα με το λάδι της, την τροφή στη ζωή. Αλλά επίσης, άλλες καινοτομίες είναι ότι εντάσσει μέσα στη ροή του μύθου της, τι άλλο, σύγχρονα στοιχεία, κυρία Σωρότου. Και τα έχετε ενσωματώσει τόσο όμορφα μέσα σε ένα παραδοσιακό παραμύθι, ας πούμε, δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε παραδοσιακό, που εκείνη την ώρα σε κάνει να βγεις από το χώρο του παρελθόντος, του παραμυθού και να βρεθείς το σημερινό. Βάζει μέσα, εντάσσει μέσα ποίηματα, εντάσσει μέσα σύγχρονους δημιουργούς, μουσικούς, ποιητές και ακόμη, κάνει και κάτι άλλο που όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί είναι καθημερινότητά μας. Τι είναι,
μιλάει ακόμα και για το διαδίκτυο. Γιατί είναι τρόπο ζωής μας. Φίλες και φίλοι, αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά ένα απόκτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σωρότου που με έκανε κοινωνό των ομίχιων σκέψεών της, γιατί ένας συγγραφέας όταν καταγράφει τις απόψεις του σε ένα βιβλίο εκτίθεται καλή έννοια το εκτίθεται πνευματικά, ψυχικά, ψυχολογικά τον βλέπουμε τις αξίες της ζωής του, τα πιστεύω του ολόγυμνα. Και δεν φοβάται να συνομιλήσει μαζί μας, να κάνει μια όμορφη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και εκεί χρειάζεστε για τα δικά μας παιδιά. Να είστε καλά.